Ήμασταν έξω στα χωράφια. Η δουλειά τώρα, η περίοδο τέτοια που πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν οι δουλειές μας στα χωράφια. Τι αποφασίσατε στη συνάντησή σας στη Λάρισα? 18 του Μάρτη στη Λάρισα, στο εργατικό κέντρο, αντιπροσωπεία από τα μεγάλα χωράφια και τα πρετόρια. Βρεθήκαμε εκεί μαζί με τα μπλόκα, τα 68-69 που ήμασταν συνολικά. Mm-hmm. Ήταν τα μπλόκα, κυρία Δουγεράκη, που οργάνωσαν το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας. Έτσι, αυτό το ανεπανάληπτο συλλαλητήριο της Αθήνας με τα τραχτέρ στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά τα μπλοκ που ανέριξαν τις δύο γραμμές στο αγροτικό κίνημα. Με τους μικρομεσαίους φτωχούς από τη μια μεριά και τους αγρότες με επιχειρησιακά και μεγάλα συμφέροντα από την άλλη. Ήταν τα μπλόκα που κάναν μια εκτίμηση, μια διαπίστωση ότι αυτός ο αγώνας μαζί με τις άλλες συνειδητοποιήσεις που είχαν προηγηθεί είχε πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Μαζευτήκαμε και όλη η μορφή του αγροτικού, καλά οργανωμένου αγροτικού κινήματος όπως αναδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα. Και είχαμε μαζί και τους, αναδείχθηκε ας πούμε η θετική διαπίστωση ήταν ότι η μικρομεσαία αγροτική μαζί με τους εργαζόμενους έφεραν αποτελέσματα μαζί και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Η διαπίστωση ότι αυτός ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό έγινε βίωμα εκεί μέσα. Θα πρέπει να συνεχίσει, να πάρει σάρκα και οστά, να πάρει μια πανελλαδική κλίμακα και μαζί με όλους τους μορφές πάλις που θα οργανωθούν από εδώ και πέρα θα τρέξουμε τα δόντια στην κυβέρνηση. Διότι, κοιτάξτε τώρα, η δέσμευση της κυβέρνησης για ατομικό φορολογικό 9.500, για όχι φορολόγηση στις συνδεδεμένες εξωτικές πράσινες ενισχύσεις, για να μην φορολογηθεί η αποζημίωση των ΕΛΓΑ, αυτό το ακατάσχετο για τα σπίτια από τα κόκκινα δάνεια, τα αγροτοδικεία που υποσχέθηκε, αυτή ήταν μια δέσμευση. Βλέπουμε σήμερα να υπάρχουν επιφυλάξεις στη στάση τους. Και εμείς από εδώ και πέρα αυτό αποφασίσαμε. Να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Αυτό που είπαμε, δηλαδή το όπλο παραπόδα, σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να τρίξουμε τα ντόρια μας. Το προσφυγικό και το. Και η διαπραγμάτευση αυτή με την Τρόικα και τους θεσμούς είναι η ίδια όψη της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Άρα δεν μένετε μόνο σε μία 48-ωρη ενδεχόμενα. Όχι, όταν βέβαια κατατεθεί το ασφαλιστικό βάσει των όσων μας λέτε και αποφασίσατε, κύριε Καρκαβάτσο. Βεβαίως, αποφασίστηκε αύριο στις 23 Μάρτη Τετάρτη να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας όλα τα μπλόκα σε όλα τα γραφεία ο ΠΚΠ της Ελλάδας. Να ζητήσουμε εκεί την αποπληρωμή σε όλα αυτά που μας χρωστούν, από επιδοτήσεις, ενισχύσεις, επιστροφές ΦΠΑ, να μην γίνουν παρακρατήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αυτό που ανακοίνωσαν τώρα, έτσι, από τις τράπεζες, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ κτλ. Να μην εφαρμοστεί η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή που είχαν κατακτήσει το 2008-2009 οι αγρότες για το λεγόμενο πακέτο Χατζηδάκη. Εκεί θα πάμε στον ΟΠΚΕΠΕ και εμείς αύριο, από αυτού εδώ στον νομό Ηρακλείου, δηλαδή, να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Αυτή τη λογική θα την εντάξουμε και σε ένα άλλο πλαίσιο. Αποφασίστηκε η κάθοδο των συναδέλφων μας στην Αθήνα, στη 48. Υπολογίζουμε έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, στο επόμενο διάστημα μέσα στον Απρίλιο μέχρι τη 10 του μήνα πρέπει λογικά να έχουν κατέβει το ασφαλιστικό σαν νομοσχέδιο. Εκεί εμείς θα οργανώσουμε την κάθοδο της Αθήνας μαζί με τους εργαζόμενους επαγγελματοβιοτέχνες στην πλατεία Συντάγματος. Και για την Κρήτη τώρα υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με αυτό που αποφασίσαμε. Δηλαδή υπάρχει και η εκδοχή της εταιρείας όπως έχει δει η ΠΝΟ για 48 ώρες, οπότε πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αλλά ο σχεδιασμός μας έχει να κάνει με μια παγκρίτια συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας μαζί με τους εργαζόμενους και από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι για τη δεύτερη μέρα της 48 ώρες. Την πρώτη μέρα αποφασίστηκε να γίνουν, με την εξαγγελία δηλαδή, να γίνουν πικετοφορίες και ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων, το μπλοκ δηλαδή των Μπρετορίων, θα οργανώσει μηχανοκίνητη πορεία με ντουντούκα και υλικό στα χωριά και την επόμενη μέρα θα βρεθούμε στην πλατεία Ελευθερίας μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη την Κρήτη. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός που όμως είναι μέσα στα πλαίσια μιας εξέλιξης. Όλα είναι ανοιχτά. Αυτό είναι το επόμενο βήμα το οποίο συνεννοηθήκαμε εκεί και εκείνο το οποίο βγαίνει είναι ότι θα συντονιστούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που λέγεται συνεχόμενος αγώνας. Γιατί να σας φέρω ένα παράδειγμα, κυρία Δουλειαράκη,
Δεν ξέρω αν καταχρώ το χρόνο σας. Σας ακούω προσεκτικά. Φανταστείτε ότι ενώ το 2008-2009 με τους σκληρούς αγώνες τα μπλόκα οι αγρότες κατάκτησαν την αποζημίωση, στη συνέχεια έρχονται να την ξαναπάρουν. Αλλά σημαίνει συνεχόμενος και ανειρήνευτος αγώνας. Αυτοί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Αυτοί κρατάνε μια στάση και καρότα και μαστίγιο. Βγάζουν δηλαδή την ουρά τους έξω από τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών και συνέχεια επανέρχονται με τη λογική των ίδιων αντιλαϊκών πολιτικών. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι συνεχόμενος. Και εμείς καλούμε τους μικρομεσαίους και φτωχούς αγρότες να βρίσκονται συνεχώς επαγρύπνηση. Το επόμενο διάστημα, ο Αγροτικός Σύλλογος στα Στερούσια έχει καλέσει την αγροπιά σε γενικές συνελεύσεις. Και εκεί θα κάνω ένα απολογισμό. Και γι' αυτό παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι θα γίνουν αρχαιρεσίες και στον Αγροτικό Σύλλογο στα Στερούσια, γιατί μέχρι τα τώρα έστειλαν ένα σαφέστατο μήνυμα ότι μόνο καλά προσανατολισμένος αγώνας, οργανωμένος, περιφρουρημένος αγώνας είναι αυτός που θα φέρει τα αποτελέσματα.